κάτι στο τραγουδάει ή του το τραγουδάει. Είναι λίγο μπερδεμένο. Mm-hmm. Ας πούμε ότι μιλάει για δύο ερωτευμένους ανθρώπους, χωρίς κάτι συγκεκριμένο. Ωραία, οι οποίοι για κάποιο λόγο δεν είναι μαζί, η μοίρα τους χώρισε, αλλά εκείνη ή εκείνος έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του τη βεβαιότητα ότι θα ξανάρθει. Οπότε του λέει ή της λέει, κάνε τη ζωή σου, γιατί θα ξανάρθεις. Εδώ θα βρεθούμε πάλι. Εδώ είμαστε. Και είναι και πολύ ωραίο το μήνυμα που μεταφέρει. Έχει αυτή τη σιγουριά. Δηλαδή, είμαι σίγουρη ότι μόλις το ξετρυπώσουν, αν δεν το έχουν ήδη δει, θα σταλεί με μηνύματα στο Facebook 2 η ώρα το βράδυ μετά από ένα ποτό. Ξέρεις πώς γίνεται. Πώς λέει το ρητό, don't drink and text. Έχει έτσι αρχίσει να λειτουργεί. Α, είδατε τι σας έλεγα, ορίστε. Ιδέες. Αν θέλετε να περάσετε μήνυματα χωρίς να επικοινωνήσετε με τον άλλον, στείλτε το ξανά, θα το πιάσετε, μπορεί. Λοιπόν, πες μας τα νέα των Au Revoir. Λοιπόν, η Les Au Revoir, φυσικά δεν είμαι μόνο εγώ, είμαστε τρεις. Ο Κώστας ο Καραμίτσος, στα πλήκτρα και στον προγραμματισμό, γιατί προς το παρόν παίζουμε με λούπες στα live μας. Δηλαδή, τι σημαίνει για τον κόσμο που λέει τη λούπα? Προηχογραφημένη ήχη, ρυθμή. Θα το καταλάβετε, θα το διαπιστώσετε αν έρθετε και μας ακούσετε. Ορίστε, ευκαιρία, χαλάστρε. Μια καζιά δρόμος είναι η χαλάστρε. Και ο Λεωνίδας ο Αναγνώστος στην κλασική κιθάρα. Mm-hmm. Παρακαλώ. Φυσικά εγώ στο τραγούδι και όλοι μαζί. Ωραία για ατμόσφαιρα, ωραία διασκευασμένα. Ακριβώς. Τραγούδια. Ταξιδιάρικα, όπως λέω. Δεν μου λες, είναι το πρώτο σας βίντεο κλιπ αυτό? Ναι. Ωραία. Έχουμε κάνει άλλα δύο. Mm-hmm. Είναι από πρόβες από το στούντιο, πιο ερασιτεχνικά, αλλά εξίσου καλό το αποτέλεσμα. Πώς και επιλέξατε το «Θα ξανάρθεις»? Είναι παλιό αγαπημένο τραγούδι με νέους ήχους. Είναι μπόμπα η διασκευή σας. Η δισκογραφία μας βασίζεται πάνω στη διασκευή παλιών ελληνικών ρετρό τραγουδιών. Mm-hmm. Όταν ψάχναμε, κακά τα ψέματα, πολλά έχουν γίνει. Θέλαμε κάτι διαφορετικό. Αν θα ακούσετε, η ήχη μας είναι bossa nova, swing, οπότε ταιριάζει απόλυτα. Είναι η ήχη αυτών των δεκαετιών που θα έπρεπε να κυριαρχούν και τώρα στη ζωή μας. Που σε χαλαρώνουν λίγο, που σε δημιουργούν μια άλλη διάθεση, που σε κάνουν να θέλεις λίγο να ερωτευτείς, λίγο να ταξιδέψεις, λίγο να νοσταλγήσεις, ρε παιδί μου, γιατί όχι, είναι κακό πράγμα η νοσταλγία. Αυτό είναι που λέω και στον κόσμο στα live, ότι κλείστε τα μάτια και ταξιδέψτε. Και πολύ καλά κάνετε. Είναι μια τάση, έτσι δεν είναι, στη μουσική να γίνονται διασκευές από παλιά τραγούδια αγαπημένα? Είναι, απλά όχι σε αυτό το στυλ. Mm-hmm. Καλά, δεν σημαίνει ότι όλοι θα κάνουν το ίδιο. Και εξίσου επιτυχημένες δουλειές. Μπορεί κάποιος να το αποπειραθεί και να μην φτάνει σε τίποτα το πρωτότυπο και να κάνει μια τρύπα στο νερό. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Εσείς όμως δεν το κάνατε αυτό. Το πλησιάσαμε με σεβασμό. Mm-hmm. Μπράβο. Τι νέα έχετε για τον επόμενο χρόνο, πώς τρέχουν τα πράγματα, πώς κυλάνε? Αφού βγήκε το πρώτο μας τραγούδι και τα βιντεάκια τα δύο στο YouTube και πάνε όλα πολύ καλά. Μπράβο. Ακούγεται στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, καλή ώρα. Ορίστε. Τώρα εργαζόμαστε πάνω στα live μας αρκετά. Έχουμε πολλά live κλεισμένα. Πώς μπορούμε να τα μαθαίνουμε τα live σας? Υπάρχει επίσημη σελίδα? Υπάρχει η σελίδα Les Au Revoir στο Facebook. Mm-hmm. Από εκεί θα μαθαίνετε τα πάντα. Μετά είναι τα προσωπικά μας προφίλ, αλλά πιστεύω ότι εκείνο αρκεί. Προς το παρόν έχουμε αύριο το βράδυ στη Χαλάστρα. Αύριο βράδυ Χαλάστρα, τα πάμε. Και μην είναι ωραίο στη Χαλάστρα. Αν θέλετε να πάτε από νωρίς, να φάτε και μετά να πάτε στο live των παιδιών, σιγά σιγά πίσω. Σου βγάζω όλο το πρόγραμμα για να μην πούνε μα τι θα πάμε να κάνουμε νωρίς και αυτό να ξέρεις. Έτσι, έτσι είναι. Την Τρίτη στο ΖΟΕ, στην mm-hmm. Ικτίνου. Και την Κυριακή στις 12 του μηνός έχουμε στο Καφοδίο Ελληνικό. Περίμενε μισό λεπτό. Στο ΖΟΕ, στην Ικτίνου, την Τρίτη. Την Τρίτη. Την Τρίτη. Ναι. Έξω ή μέσα? Μέσα. Ναι, γιατί έξω θα μου πεις είναι και βράδυ. Είναι και, και η Κτίνου. Βράδυ. Θα μας ακούσει και η γειτονιά, όχι τίποτα. Λοιπόν, Τρίτη βράδυ, αν όχι Σάββατο, Τρίτη θα τα πούμε. Επίσης στις 22 είμαστε στο Μουά στο Ρετζίκι. Πάρα πολύ ωραία, να σκίσετε, να πάτε καταπληκτικά. Και να γεμίσουν τα ραδιόφωνα και τηλεοράσεις μόνο από τα τραγούδια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ που ήρθες. Πολύ καλή επιτυχία.